Ο φετινός αγωνιστικός εορτασμός της Ποτομαγιάς, η επιτυχημένη απεργιακή απάντηση στην κυβέρνηση και σε εργοδότες, επιβεβαίωσε ότι στους χώρους δουλειάς υπάρχει ανησυχία, οργή, αγανάκτηση, προβληματισμός. Τα γελία επιχειρήματα της κυβέρνησης δεν έπεισαν τους εργαζόμενους ότι θα ωφεληθούν από τα νέα μέτρα που σχεδιάζουν. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι και την απεργιακή απάντηση απευθυνθήκαμε σε εκατοντάδες εργαζομένους, πραγματοποιήθηκαν συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, περιοδίες, συσκέψεις. Έγινε μια πλούσια συζήτηση με τους εργαζόμενους του κλάδου να αναδείξουμε τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο και να δούμε πώς θα δράσουμε στην ανάγκη να δώσουμε απάντηση σε κυβέρνηση και εργοδότες. Το επιβεβαίωσε η συμμετοχή στις 6 Μάη, όπου απέργησαν εκατοντάδες εργαζόμενοι από πολλούς εργασιακούς χώρους, συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση. Συμμετείχαν για πρώτη φορά νέοι εργαζόμενοι, αρκετοί συνάδελφοι απέργησαν για πρώτη φορά και σε αυτή τη μάχη συμβάλανε με το συντονισμό που είχαμε σε επίπεδο κλαδικό και τα επικρισιακά σωματεία. Μπήκανε μπροστά, οργάνωσαν τη μάχη στο χώρο τους, ώστε να έχουν μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία στις 6 Μάη. Είναι καθαρό ότι οι εργοδότες του κλάδου, οι φαρμακοβιομηχανοί, οι φαρμακέμποροι και οι υπόλοιποι εργοδότες, στη συνάντηση που είχαμε πραγματοποιήσει πριν λίγο χρονικό διάστημα για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, μας έκαναν καθαρό ότι περιμένουν το πολυνομοσχέδιο, δηλαδή να σιωπήσουν όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για να μεγιστοποιήσουν ακόμη περισσότερα τα κέρδους. Δεν έφτασε ότι στην περίοδο της πανδημίας, αλλά και στην προηγούμενη περίοδο, μπούκωσαν στα κέρδη και τώρα θέλουν να σιωπήσουν αυτά τα μέτρα, να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερα τα κέρδη τους, πατώντας πάνω στην ίδια τη ζωή μας. Προσπαθούν με διάφορους τρόπους να μας πείσουν ότι είναι αυτό για το καλό μας. Αλλά οι εργαζόμενοι του κλάδου έχουν γνώση. Το ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Στην ιατρική ενημέρωση, όπου οι συνάδελφοί μας δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αδιάκοπα. Στα φαρμακεία, όπου με το διευρυμένο ωράριο που ψήφισαν οι κυβερνήσεις, αναγκάζονται οι συνάδελφοί μας να δουλεύουν ατέλειωτες ώρες. Στις αποθήκες, όπου από το 2013 δίνουμε τη μάχη για να μην περάσει το σχέδιο των εργοδοτών να σπάσει το πεντήμερο και το οκτάωρο. Και τα έχουμε καταφέρει γιατί συμμετέχουν συνάδελφοι σε αυτή την προσπάθεια. Επομένως εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο συμφωνούμε με τις προτάσεις, άλλωστε ήδη έχουμε πάρει απόφαση ότι όταν κατέβει στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο θα απαντήσουμε με απεργία. Αξιοποιούμε αυτή τη θετική εμπειρία που αποκομίσαμε αυτό το χρονικό διάστημα, θα βρεθούμε πάλι στους εργασιακούς χώρους, θα συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, θα οργανώσουμε τη μάχη για να δώσουμε μια αποφασιστική απάντηση σε κυβέρνηση και εργοδότες. Και βέβαια σε μια περίοδο που το συνδικάτο μας θα βρεθεί σε αρκερεσίες, θα δώσει τη μάχη να βγει όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένο. Σε συνδυασμό με τις μεγάλες μάχες που θα δώσουμε από εδώ και πέρα, στόχος μας είναι να ισχυροποιηθεί το συνδικάτο με περισσότερους ψηφίσαντες, με περισσότερα μέλη και βέβαια να απαιτήσουμε αγωνιστικά, μαχητικά ότι δεν θα περάσει αυτό το απεργιακό έκτρον. Νομίζω η επιτυχημένη απεργία σε ΣΜΑΗ μας έδειξε τις δυνατότητες και μπορούμε να τα καταφέρουμε.